τραγική εξέλιξη είχε τελικά η κόντρα που όπως φαίνεται είχαν τα δύο αδέρφια από την Αρμενία ηλικία 40 και 42 ετών με τον ιδιοκτήτη γραφείου κηδιών στην περιοχή της Νεάπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 52χρονος είχε δεχθεί επίθεση από τους δύο άντρες. Στο παρελθόν, σύμφωνα με μαρτυρίες από τη γειτονιά των πρωταγωνιστών της τραγωδίας, οι δύο Αρμένοι είχαν προκαλέσει φθορές στο κατάστημα αλλά και στο αυτοκίνητο του 52χρονου. Τι θέλανε, τι διαφορά είχαν λόγο με το μαγαζί. Από ό,τι κατάλαβα δεν τους αρέσει που είναι εδώ το νεκροταφείο, το γραφείο τελετών. Και γι' αυτό θέλω να το κλείσω λογικά, ξέρω κάτι. Η κόντρα, όπως αναφέρουν οι γείτονες, είχε ξεκινήσει αφού στα δύο αδέρφια δεν άρεσε το γεγονός πως το θύμα διατηρούσε γραφείο τελετών και παράλληλα φρόντιζε τα αδέσποτα της γειτονιάς. Αυτή, μάλιστα, ήταν και η αιτία του μοιραίου επεισοδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τάισμα των αδέσποτων ήταν αυτό που οδήγησε τους δύο δράστες το πρωί του Σαββάτου να χτυπήσουν τόσο άγρια τον 52χρονο και να το σκοτώσουν. Και έξω από το κατάστημα έχει γίνει όλο το ξύλο. Έχει πέσει το μαγαζιού πάνω στο τζάμι του μαγαζιού. Mm-hmm. Φαινόταν. Εντάξει, έχει πάθει. Δεν φαινόταν βασικά ότι έχει πάθει κάτι το τρομερό, ας πούμε, για να γίνει. Πες μας λίγο πώς ξεκίνησε, τι έγινε. Το πώς ξεκίνησε, δεν ξέρω το θέμα. Ναι. Μόνο αυτό που είπα πριν. Διότι. Mm-hmm. Ότι δηλαδή βριζόντουσαν άσχημα και. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο γιος του θύματος, ο πατέρας του θέλησε να ταΐσει δύο αδέσποτα γατάκια, γεγονός που προκάλεσε οργή στους δύο άντρες, καθώς δεν ήθελαν να μαζεύονται αδέσποτα στη γειτονιά. Με το που τον είδαν, τον ξυλοκόψαν μέχρι θανάτου. Πρωί-πρωί σκότωσαν τον πατέρα μου στο ξύλο. Υπάρχει μπες σε αυτούς τους ανθρώπους. Βγήκε έξω από το κατάστημα για να ταΐσει τα ζώα της γειτονιάς και τον σκότωσαν. Εν τω μεταξύ, μάρτυρες ανέφεραν πως οι δύο Αρμένοι ήταν ο φόβος και ο τρόμος της γειτονιάς, καθώς συχνά δημιουργούσαν εντάσεις και φασαρίες. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ξεκίνησε όλα αυτά. Mm-hmm. Ήταν η μαμά από τα παιδιά αυτά, η μαμά ήταν. Λίγα άτομα ήταν. Mm-hmm. Λίγα άτομα. Mm-hmm. Αλλά μετά. Ασθενοφόρο που με ρωτήσατε ήρθε πολύ γρήγορα, επειδή εγώ έχω βγάλει τη δουλειά. Mm-hmm. Αστυνομία ακόμα δεν ήταν εδώ. Δεν ακούσατε γιατί τον βρίζανε, τι του έκανε. Όχι. Mm-hmm. Όχι, επειδή δεν ήμουν εκείνη τη στιγμή όταν ξεκίνησα. Αυτά τα δύο αδέρφια κάνουν συχνά φασαρίες στη γειτονιά. Τι να σας πω, δεν γνωρίζω καλά mm-hmm. αυτούς. Δεν γνωρίζω, επειδή δεν μιλάμε, ούτε ένα για να σας πω άλλο. Το πρωί της Κυριακής, οι δύο δράστες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 52χρονο ιδιοκτήτη γραφείου τελετών στη Νεάπολη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Εγκλημάτων Καταζωής και Προσωπικής Ελευθερίας για Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συναυτουργία. Επιπλέον, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, παραγγέλθηκε το δικαστική εξέταση, ενώ επιπλέον πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο δράστες έχουν αρνηθεί την κατηγορία πως ήθελαν να δίνουν μέχρι θανάτου τον 52χρονο και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων, Παρασκευά Σπυρά, το καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση θα παίξει για το δικαστική εξέταση, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου 52χρονου. Οι εντολείς μου έφυγαν από το σημείο που σημειώθηκε ο καυγάς και ενημερώθηκαν για το θάνατο του 52χρονου περίπου μισή ώρα αργότερα. Το πόρισμα του ιατροδικαστή θα ρίξει φως στο τι συνέβη. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε πρόθεση να αφαιρεθεί μια ζωή. Την ανατροπή της υπόθεσης φέρνει τελικά η ιατροδικαστική εξέταση. Από την νεκροψία νεκροτομή φαίνεται πως ο θάνατος του άτυχου 52χρονου από Θεσσαλονίκη οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Η νεκροψία που διενεργήθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης αποκάλυψε ότι το θύμα υπέστη ισχαιμία του μυοκαρδίου.